από τους βίους των Αγίων μας. Τη 16 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μελιτινής. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή της. Η Αγία Μελιτινή με τη μεγάλη της πίστη κατόρθωσε να νικήσει τους ισχυρότερους που ανέλαβαν να την νικήσουν. Η Αγία Μελιτινή έζησε κατά το έτος 160 μετά Χριστόν όταν βασιλιάς ήταν ο Αντωνίνος ο υπονομαζόμενος Ευσεβής. Ο τότε λοιπόν ηγεμόνας τη Θράκη Αντίοχο, σκληρό πολέμιος των Χριστιανών, διέταξε να συλληφθεί και η Μιλιτινή από τη Μαρκιανούπολη, που καταγγέλθηκε ότι εργαζόταν δραστήρια για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Επειδή οι απειλέ δεν μπόρεσαν να τη φοβήσουν, ανέλαβε η ίδια η σύζυγο του ηγεμόνα να την, α... να την αλλάξοπιστήσει. Γι' αυτό τη δέχτηκε στο σπίτι τη και χρησιμοποίησε επιδέξια όλα τα σαγηνευτικά και ύπουλα γυναικεία μέσα. Αλλά αυτή που ανέλαβε να νικήσει, νικήθηκε. Υπέστη όμω μία ήττα από εκείνε που συγχρόνω είναι και έντοξη νίκη. Θέλησε δηλαδή να κάνει δολολάτρησα τη μελιτινή και κατέληξε στο να γίνει η ίδια χριστιανή. Κατόπιν και οι δύο γυναίκε μαζί, αφού απέκρυψαν το γεγονό από τον αντίοχο, συνεργάστηκαν και έφεραν πολλούς ειδωλολάτρε στη χριστιανική πίστη. Μανιώδη ο αντίοχο, όταν έμαθε την αλήθεια, αποκεφάλισε τη μελιτινή η οποία βάδισε με θάρρος το θάνατο και συγχρόνως την αιώνια τρυφή και δόξα.